Γεια σας από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών. Είναι 3η 2 Οκτωβρίου. Έτσι, σε λίγες ώρες παίζουμε με την Μπενφίκα στο Ολυμπιακό Στάδιο και είμαι στο ναό για να σας δείξω τι γίνεται. Εγώ βλέπω οι εργάτες κάθονται εδώ, δεν ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, ωραία, εδώ είναι ο πυλώνας. Όπως πιθανόν να παρατηρήσατε εδώ πέρα, βλέπω ότι έχει πέσει μπετό από πάνω, έτσι. Και προχωράμε κατά τον ίδιο τρόπο. Ωραία. Λοιπόν, επίσης μπορείτε να παρατηρήσετε από ένα ωραίο τρυπάτο εδώ πέρα ότι και στην θύρα 21, στο πάνω μέρος, ρίξανε κερκίδες. Ωραία. Λοιπόν, μια χαρά. Ένα τρυπάτο τα δείχνει όλα. Λοιπόν, να κάνω και ένα λοφάτο για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Εδώ είναι οι εξέδρες των επισήμων, έτσι. Λοιπόν, το ωραίο της ημέρας είναι εδώ πέρα στις κερκίδες, οι οποίες έχουν πιάσει τη μέση της εξέδρας, δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό. Υπάρχει κόσμος επάνω, έτσι. Είναι εκείνος ο κίτρινος γερανός που έλεγα τι κάνει, τελικά αυτός είναι κερκίδο μεταφορέας. Ωραία. Λοιπόν, και βλέπω ότι στο βάθος εδώ πέρα δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει το zoom, η κερκίδα εκεί πέρα έχουν κάνει κάτι κόλπα κατηφορικά σαν τζουλήθρες, έτσι, με τα ξύλα εκεί πέρα γύρω γύρω, και σε γενικές γραμμές προχωράει και εκεί η κατάσταση. Επίσης μπορώ να διακρίνω ότι συνεχίζεται η διπατοποίηση, το πιάσα το πονόμενο, της κεντρικής εξέδρας. Βλέπω εκεί πέρα ότι έχουμε ξύλα από πάνω, καλούπια κτλ. Λοιπόν, προχωράω. Λοιπόν, και ένα άλλο πλάνο για να δείξω στην ευθεία τις κερκίδες που πέφτουν στην θύρα 21. Ωραία. Εδώ πέρα είναι οι μπουλντόζες οι οποίες κάνουν τη δουλειά τους και τώρα έχουν μπει στον πάγκο, αλλαγή. Λοιπόν, ok. Ο πυλώνας εδώ πέρα μεγαλώνει και ψηλώνει, έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπω, σας έδειξα, ο πυλώνας ο Λουκάς Μπάρος δουλεύεται. Ωραία, μια χαρά, ωραίος ουρανός. Ελπίζω να φέρουμε και το αποτέλεσμα το βράδυ, έτσι. Η προβλέψη για τα εστέρια είναι δυσίωνες, δεν πειράζει. Καλύτερα αυτοί που μιζεριάζουν να μην έρθουν στο γήπεδο. Έτσι, λοιπόν, ωραία. Εδώ πέρα βλέπω την μπλε, τον μπλε το γερανό. Βοηθάει και αυτός, προχωράμε. Για να δείξω και από εδώ πέρα την πλευρά. Είμαι στην παλιά σκεπαστή, έτσι. Τώρα όλο σκεπαστό θα είναι, πεις. Λοιπόν, η εργασία σιγά σιγά τελειώνει, βλέπω οι εργάτες φεύγουν και από εδώ φαίνεται η 21. Το κύριο μέλημα τώρα είναι στις κερκίδες που βάζουν πάνω, έτσι. Ένα ερώτημά σας είναι γιατί δεν μπαίνουν κάτω πόρτες όπως είναι στο πάνω μέρος εδώ πέρα. Λογικά μπορεί να μπαίνουμε στην ευθεία προς το Ολυμπιακό Στάδιο και έτσι θα κερδιστούν κάποιες θέσεις. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι χαλάει η ομοιομορφία, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Θα δούμε. Λοιπόν, να δείξω και λίγο απέναντι, εδώ πέρα είναι τα καλούπια. Απέναντι, εντάξει, δεν χρειάζεται, προχωράμε. Λοιπόν, είμαι στην κεντρική εξέδρα και βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν αρχίσει και μπαίνουν τα ξύλα και τα παραξύλα και τα καλούπια και τα λοιπά, ό,τι υπάρχει και εδώ στην μεγάλη, στην πιο ψηλή από τη κεντρική εξέδρα, που όμως αυτά είναι για βγάλσιμο μάλλον. Λοιπόν, αυτά είναι για μπάσιμο. Ωραία. Λοιπόν, με μικρό εμπόδιο βλέπουμε τις εξέδρες εκεί πέρα που μπαίνουν πάνω και τον κόσμο που επιμελεί για τις κατάστασεις. Λοιπόν, πίσω είμαι στα κάγκελα και βλέπουμε εδώ πέρα ότι
ψηλώνει η κατάσταση εδώ πέρα, ωραία. Για πάμε να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Από εδώ είναι 21 που βάλανε τις κερκίδες. Εδώ καλουπόθηκαν. Βλέπω αυτή τη στιγμή μια κερκίδα η οποία πάει να θηλυκώσει πάνω στην εξέδρα. Ο φίλος ο Ιάσονας. Δεν ξέρω εγώ από αυτά τώρα, δεν λέω. Ωραία, ανεβαίνει επάνω. Έδειχνα λοιπόν εδώ την ένωση μεταξύ 21 και πυλώνα, το οποίο κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα μεγαλώνει. Βλέπω εδώ πέρα μπήκανε καλούπια και τα λοιπά και μια χαρά. Λοιπόν, ένα ωραίο πλάνο τώρα με τον γερανό τον κίτρινο, ο οποίος βάζει την εξέδρα. Λοιπόν, αυτά, τέρμα. Λοιπόν, πάμε για την νίκη με την Μπενφίκα και με λίγο πέρα κανένα πλανάκι, τέλος. Και πάμε για την νίκη. Λοιπόν, το έχουμε ξανακάνει πιο παλιά, να το κάνουμε και τώρα. Λοιπόν, αυτά. Μια ζωή ΑΕΚ, τα λέμε.